Στο Ατσαλένιο, ο αθλητικός όμιλος στην Πακίου στην πρώτη του ευκαιρία ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με τον Πέτρου στην πορεία της μπάλας να φτάνει στο 0-1. Σίγουρα ψυχορολουσία για τον Πουα, ο οποίος όμως στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, είχε μεγάλες ευκαιρίες με αρκετούς παίχτες για να φτάσει στον γκολ. Κάτι που δεν έγινε και αυτό στοίχησε στην ομάδα του προσφυγικού προαστίου. Με τον ΑΟΤ να φτάνει σε δεύτερο γκολ με ψιλοκρεμαστό πλασέ. Δεν τα κατάφερε ο Αμπατζής, έγινε το 0-2 με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Στο παιχνίδι ο Πόα αντέδρασε, κέρδισε πέναλτι με το Ροβίθι, το μετέτρεψε σε γκολ ο Γιακουμάκης. Ωστόσο η συνέχεια ήταν ακόμα χειρότερη για τους γηπεδούχους. Παρόλο που ο ΑΟΤ έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές στο 75 λόγω αποβολής του Κουρουθιανάκη, ο Πόα είχε μια καλή στιγμή με τον Βοριά να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Αυτό δεν έγινε και η ομάδα της Μεσαράς έφτασε σε δύο ακόμη γκολ για το 1-4, το 1-3 στο 90 με τον Νικολακάκη και ο ίδιος παίχτης πέτυχε το εκπληκτικό στο τέλος 1-4 για τους φιλοξενούμενους. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή στο ξεκίνημα της προπονητικής μου καριέρας να έχω δίπλα μου ένα τέτοιον άνθρωπο με τέτοια καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μεγάλη μου τιμή. Τώρα για το παιχνίδι ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους, θα έλεγα, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είχαμε διαβάσει νομίζω καλά το παιχνίδι. Είχαμε αποφασίσει να δώσουμε την μπάλα στον ΠΟΑ και να βρούμε τους καινούς χώρους και να δημιουργήσουμε προβλήματα, παρόλο που το πρώτο μας γκολ έγινε από ένα στημένο. Νομίζω ότι μετά τον γκολ δεχτήκαμε αρκετή πίεση από την ομάδα του ΠΟΑ, που ήταν και λογικό. Είχαμε όμως και εμείς σαν ομάδα τις προϋποθέσεις να βγάλουμε και ένα δεύτερο γκολ, το οποίο δεν ήρθε. Στο ημίχρονο μετά είπαμε τα παιδιά να περιμένουμε τον ΠΟΑ λίγο πιο πίσω, να βρούμε την κόντρα επίθεση, γιατί θα αναγκαζόταν όσο περνούσε η ώρα να ανοιχτεί. Και 4 γκολ πολύ σε εισαγωγικά φθηνά. Δεν μου άρεσε η εικόνα στα τελευταία λεπτά που τα παρατήσαμε. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, μα πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν κάποιος δει ολόκληρο το παιχνίδι, θα μπορούσε να πει ότι το σκορ μπορεί να ήταν και τελείως διαφορετικό. Αλλά αν το πω τώρα εγώ, θα με πούνε και ότι είμαι και βλάκας. Αν πω ότι μπορεί να ήταν διαφορετικό το σκορ. Όμως αυτό είναι το παιχνίδι. Όταν χάνεις στο πρώτο μήνυμα, 3 τέταρτα από τη μικρή περιοχή, πιστεύω, και δεν μπορείς ούτε να ισοφαρίσεις, εντάξει, σίγουρα σε καταβάλει το άγχος, ο χρόνος και επακόλουθο είναι να έρθει αυτό που ήρθε σήμερα. Υπαίτιος για αυτή την εικόνα είμαι μόνο εγώ, δεν είναι τα παιδιά.